γεια σας. Σήμερα 24 Σεπτέμβρη του 24 θα πούμε τα ζώδια της ημέρας με την απλή τράπουλα και κάποιες καρτούλες από την τράπουλα της Κατίνας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, όπου εσείς για μια υπόθεση θα πάρετε χαρά. Θα ξεσηκωθείτε πάρα πολύ βραδινή ώρα και θα ακούσετε από α, ε και σ κάτι πολύ πολύ καλό. Ξεσηκώνεστε επίσης για ένα ταξίδι που επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό και γενικότερα υποθέσεις καρδιάς και υποθέσεις οικονομικές θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Γυρνάει μία σχέση, ένας γάμος όρθια. Θα πάρετε χρήματα. Υπάρχουν άτομα που σας βοηθάνε γύρω σας, γενικότερα έχετε κουραστεί, θέλετε λίγο ξεκούραση. Θα κάνετε ένα ταξιδάκι που βγαίνει έτσι λίγο αναπάντεχα ξαφνικά, θα σας ικανοποιήσει και θα σας ξεκουράσει. Είναι ένα δωράκι που έρχεται για εσάς, πολύ πολύ καλό από πρόσωπο της καρδιάς σας. Και σε έναν δρόμο θα πάρετε μια σωστή απόφαση που έχει να κάνει με το σπίτι, που έχει να κάνει με τη σχέση ή με το δεσμό που έχετε, όπου τα συναισθήματα είναι τιμή και ειλικρινή. Να είστε καλά και να περάσω στους Ταύρους. Κάτι πολύ πολύ καλό, με πολλά άτομα θα βρεθείτε, θα συζητήσετε κάτι, απ' την άλλη παίρνετε και αποφάσεις για ένα τέλος, για ένα χωρισμό. Κάνετε μία νέα αρχή όμως επαγγελματικά ή οικονομικά, κάτι που πλέον σας είχε κουράσει, σας είχε πιέσει λίγο μία κατάσταση. Α, σ, ν και ε θα σας δώσουν χαρά και επιτυχία. Θα κάνετε λόγια καρδιάς, λέει εδώ, με άτομα δικά σας θα βρεθείτε, σας έχει λείψει λίγο αυτό. Χαλάτε κάποια χρήματα για να κάνετε αυτά που θέλετε και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα γύρω από τα προσωπικά. Συγγνώμη. Και έρχεται μια ευκαιρία, κάτι που θέλετε πάρα πολύ, μια αλλαγή προς το καλύτερο ή μια μετακόμιση. Αν έχετε νιώσει προδοσία, αυτό θα το ξεπεράσετε και φεύγουν κάποια άσχημα λόγια. Να είστε καλά και να περάσω στους διδύμους. Θα περάσετε κάποια πόρτα, όχι τόσο τόσο ευχάριστη, λίγο θα στεναχωρηθείτε, ίσως είναι, έχει να κάνει με νοσοκομείο, έχει να κάνει με δικαστήριο, κάτι που θα σας στεναχωρήσει και θα σας απογοητεύσει λίγο, αλλά μετά τις 29 ξεπερνάτε οποιαδήποτε δυσκολία έχει να κάνει με τέτοια θέματα, παίρνετε χρήματα, κάνετε μία αλλαγή δουλειάς και ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα για σας, κάτι που το επιθυμείτε τελευταία με ένα πρόσωπο α, ε, σ και κ έντονα πάνω σε αυτό. Ίσως γίνει μία συνάντηση, ίσως γίνει ένα ερωτικό κρεβάτι, κάτι που το θέλετε πάρα πάρα πολύ. Θα περάσετε καλά, θα γυρίσει η καρδιά σας όρθια και αν περνάτε ένα χωρισμό είναι προσωρινό, θα ξεπεράσετε αυτό το χωρισμό και θα αποκαλυφθούν μυστικά που θα σας κάνουν να πάρετε χαρά. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους καρκίνους. Εσάς σας απασχολούν πάρα πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με κληρονομικά και με αποφάσεις δικαστηρίων γενικότερα. Θα ακούσετε κάτι καλό, μέχρι 29 με 30 αλλάζει κάτι στα προσωπικά προς το καλύτερο, ακόμα και μια γνωριμία, ακόμα και κάτι που δεν πήγαινε καλά θα ισορροπήσει, θα πάνε τα πράγματα σίγουρα καλύτερα, θα βρεθείτε με άτομα δικά σας και ξεσηκώνεστε πάρα πάρα πολύ ευχάριστα βραδινή ώρα για θέμα καρδιάς, λέει εδώ. Έχετε περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό, αλλά ξεπερνάτε κάποιες καταστάσεις και έρχεται και πρόσωπο της καρδιάς σας από δρόμο ή εσείς θα κάνετε ένα δρόμο όπου σας δίνει χαρά. Μην απογοητεύεστε από δικά σας άτομα, μην κάνετε λόγια και τσακωθείτε, βγαίνει ένας καυγάς. Υπάρχουν συναισθήματα με τον έρωτα της ζωής σας και από τις δύο πλευρές, οπότε μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους Λέοντες.
κάτι σας απασχολεί πάρα πολύ έντονα με οικονομικά θέματα, θα τα ξεπεράσετε, φεύγουν τα εμπόδια, ένα θέμα καρδιάς θα λυθεί και θα πάρετε απαντήσεις που επιθυμείτε, λέει εδώ, ή που θέλετε να ακούσετε γενικότερα. Έρχεται μία πρόταση, μία δέσμευση, μία συγκατοίκηση, κάτι πολύ καλό. Α, Ε και Σ σας βοηθάνε πάρα πολύ και μέχρι αρχές Αυγούστου από τώρα θα κάνετε κάποιο ταξίδι που επιθυμείτε. Σε αυτό το ταξίδι αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο με κάποιο άτομο που επιθυμείτε πάρα πολύ. Κάνετε δάκρυα, η ψυχή σας πονά. Ένα πρόσωπο όμως θα σας πει λόγια αγάπης και θα σας ξεσηκώσει και όλα θα πάνε πολύ καλά. Να είστε καλά κι εσείς και να περάσω στους Παρθένους. Πολύ μεγάλη επιτυχία, φεύγει μία στεναχώρια, θα χαρείτε και θα ξεσηκωθείτε για ένα ερωτικό κρεβάτι πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει μία σχέση που θα πάει πολύ καλά ή ένας γάμος ή κάτι που έχετε τώρα γνωρίσει. Θα ξεσηκωθείτε, θα κάνετε ταξίδια, θα βρεθείτε με πολλά άτομα, πολλή κοινωνικότητα γενικότερα. Πολλές και οι ευθύνες όμως και νιώθετε κούραση, θα κάνετε τις διακοπές σας, θα περάσετε καλά, θα τα κανονίσετε όλα αυτά. Έχετε το πρόγραμμά σας έτσι κι αλλιώς. Μέχρι 29 θα ακούσετε κάτι καλό, έψιλον σίγμα σας δίνουν χαρά και σας βοηθάνε γενικότερα. Μπορεί να είναι και στο ερωτικό κομμάτι όλο αυτό, γιατί σας απασχολεί έντονα. Επιστρέφει πρόσωπο από το παρελθόν, βγαίνει ότι θα επισημοποιήσετε μια κατάσταση ή ότι ένας γάμος θα πάει πολύ καλά. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους ζυγούς, όπου εσείς έχετε περάσει γενικά λίγο δύσκολα. Φεύγουν όμως τα εμπόδια, φεύγουν τα δάκρυα, α, ε και σ σας δίνουν χαρά και επιτυχία. Υπάρχει ένα άτομο της καρδιάς σας που θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει δύναμη γενικότερα. Τώρα, αν είναι κάποιο θέμα υγείας που σας απασχολεί, σίγουρα θα χρειαστεί να κάνετε ένα ταξίδι, να κάνετε ένα δρόμο γενικότερα. Θα πάνε όμως τα πράγματα καλά. Βραδινή ώρα ακούτε λόγια καλά και παίρνετε χρήματα από ένα πρόσωπο, ίσως και δικό σας άτομο, συγγενικό, που σας βοηθάει οικονομικά, όχι ιδανικά, είναι μια μεγάλη βοήθεια που σας λύνει, η αλήθεια είναι, τα χέρια γενικότερα και σε επαγγελματικό επίπεδο θα πάτε πάρα πολύ καλά. Ακούστε φιλικά πρόσωπα που σας δίνουν συμβουλές, είναι σωστές. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους Σκορπιούς. Ό,τι και αν περνάτε τώρα θα το ξεπεράσετε. Παίρνετε χρήματα, ξεσηκώνεστε πάρα πολύ ευχάριστα για μία πόρτα. Ίσως είναι αλλαγή δουλειάς, ίσως είναι κάτι που το επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό. Κάπα, έψιλον και σίγμα θα σας δώσουν επιτυχία και χαρά και ένα χαρούμενο τηλέφωνο γενικότερα έρχεται να σώσει μία κατάσταση. Α, έψιλον, σίγμα και ένα μη θα σας πούν λόγια καλά. Ένα πι σας βοηθάει γενικότερα, είναι δίπλα σας και θα σας στηρίξει, σας αγαπάει πάρα πολύ, σας λέει ευχάριστα λόγια. Μην απογοητεύεστε γενικότερα, αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, ακόμα και θέματα υγείας αν έχετε περάσει. Ένα πολύ ωραίο ερωτικό κρεβάτι, είτε είναι νόμιμο είτε παράνομο, σας δίνει χαρά και έρχεται μια ερωτική εξομολόγηση. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους τοξότες. Κάτι πολύ καλό, σας διώχνει μια στεναχώρια και εμπόδια που μέχρι τώρα αλλάζουν τα πράγματα τελείως και θα φύγουν τα εμπόδια, θα γίνουν πράγματα που επιθυμείτε γύρω από επαγγελματικά, θα έλεγα εδώ. Α, Ε και Σ σας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι άτομα έτσι υψηλά ιστάμενα τα οποία είναι δίπλα σας και φεύγει ένα εμπόδιο. Αν περνάτε κάτι στενάχωρο αρκετά στα προσωπικά ή ένα χωρισμό, θα ξεπεραστεί, θα πάρετε χαρούμενες ειδήσεις, τα οικονομικά θα ισορροπήσουν γενικότερα.
και μέχρι τέλος του Ιουλίου θα ακούσετε κάτι πολύ πολύ καλό από πρόσωπο της καρδιάς σας. Υποχωρεί μία στεναχώρια και αν υπάρχει κάτι παράνομο, αυτό θα τελειώσει, γιατί θα υπάρξει ένα θέμα υγείας, λέει εδώ. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους εγώ καιρούς. Θα ξεσηκωθείτε πάρα πάρα πολύ ευχάριστα για ένα θέμα ίσως γυναικολογικό ή για ένα θέμα που έχει να κάνει με εγκυμοσύνη, θα σας δώσει χαρά. Β, Ε και Σ επίσης σας δίνουν χαρά και επιτυχία. Θα κάνετε μία αλλαγή, θα τελειώσετε μία κατάσταση, υπάρχει ένας χωρισμός, υπάρχει ένα τέλος, κάτι που το επιθυμείτε ίσως ή έχει γίνει ήδη. Α, Ε, Σ και Κ σας δίνουν χαρά. Προσέξτε λίγο με αντρικά πρόσωπα να μην έρθετε σε ρήξη. Ξαφνικά θα γίνει ένα θαύμα για εσάς. Αν είστε άρρωστα ερωτευμένοι, θα ξεσηκωθείτε με το πρόσωπο της καρδιάς σας και τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Και μη σας πιάνει απαισιοδοξία, όλα αλλάζουν πολύ πολύ προς το καλύτερο και μία πόρτα καινούρια επαγγελματικά ανοίγεται για εσάς. Να είστε καλά και να περάσω στους υδροχόους. Κάτι σας ξεσηκώνει πάρα πολύ ευχάριστα, φεύγει μία στεναχώρια, θα κάνετε λόγια πολύ πολύ καλά. Και αλλάζει κάτι προς το καλύτερο οικονομικά, παίρνετε μια βοήθεια, είναι δικά σας άτομα γύρω σας, α, ε, σίγμα, κάπα και π, πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια, στήριξη γενικότερα αλλά και ερωτικά θα ακούσετε λόγια καλά. Τώρα, αν τελειώσετε μια κατάσταση, ένα γάμο, πρέπει να τελειώσει λέει εδώ. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα παίρνετε έτσι ξαφνικά κάποιες αποφάσεις. Σας βγαίνει μια άλλη πλευρά που δεν αρέσει και τόσο όταν βγαίνει. Οπότε τελειώνετε κάποιες καταστάσεις. Ένα ταξίδι ματαιώνεται για καλό σας. Φερθείτε έξυπνα για να ξεφύγετε από μια αδικία, λέει εδώ. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους ηχθείς. Έχετε κάποιες συναντήσεις, έχετε ένα θέμα υγείας λίγο που θα σας απασχολήσει ή ήδη σας απασχολεί. Βραδινή ώρα όμως θα πάρετε καλά νέα και το ξεπερνάτε. Φεύγουν στενάχωρα λόγια που έχουν γίνει. Γενικότερα έχετε άτομα γύρω σας και ερωτικά αλλά και φιλικά. Θα πάρετε χαρούμενες ειδήσεις, συνάντηση και ερωτικό κρεβάτι διώχνουν τα εμπόδια για κάτι που θέλετε να υπάρξει καλύτερο, κάτι θα συζητήσετε. Φεύγουν τα εμπόδια γενικότερα και στα επαγγελματικά και οικονομικά. Α, Κ, Π και Ε σας δίνουν πολύ πολύ χαρά. Κάτι έρχεται νέο, ίσως μία γνωριμία, ίσως μία αγάπη καινούργια, κάτι πολύ πολύ καλό. Σας ξεσηκώνει ευχάριστα, επιτυχία κρατάτε και φεύγει μία απογοήτευση γενικότερα που έχετε ψυχική ή σωματική. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια εύχομαι σε ό,τι κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα.